Πόση ώρα είστε εδώ? Μια ώρα. Διασώστες έχουν μόλις μεταφέρει στο σπίτι του νεφροπαθή που έμεινε στο δρόμο σχεδόν μία ώρα, εγκλωβισμένος μαζί με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που στάθηκε αδύνατο να φτάσει μέχρι το σπίτι του ασθενούς ώστε να αποβιβαστεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αιτία στάθηκε για μία ακόμη φορά συνείδητος οδηγός, ο οποίος πάρκαρε παράνομα πάνω στη στροφή στη συμβολή των οδών Κομνηνών και Μαραθώνος, κάνοντας απαγορευτική τη διέλευση μεγαλύτερων οχημάτων. Ο φακός της Κρήτη TV αποτυπώνει τις εξοργιστικές εικόνες που εκτυλίχθηκαν στις πατέλες Ηρακλείου. Μέσα στη βροχή περιμέναμε τουλάχιστον για μισή ώρα να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον άνθρωπο στο σπίτι του. Αναγκαστήκαμε μέσα στη βροχή μετά από μισή ώρα 40 λεπτά, εφόσον δεν βρισκόταν άλλη λύση και δεν μπορούσε από διαφορετική οδό να πάει το ασθενοφόρο, να τον παραλάβουμε μέσα στη βροχή τον άνθρωπο και να τον επάμε. Συνέπεια της αναλγησίας, που μόνο πρωτοφανής δεν είναι, ήταν ο ασθενής, παρότι είχε μόλις υποβληθεί σε αιμοκάθαρση, να μεταφερθεί με καρέκλα στο σπίτι του κάτω από καταρακτώδη βροχή, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την κατάστασή του. Δεν έχει βρεθεί ο οδηγός? Τίποτα. Να τον αφήσουμε στο σπίτι του σε μια κατάσταση που καταλαβαίνετε ότι μετά και ο άνθρωπος ενέχει κινδύνους για την περαιτέρω υγεία του, αλλά και οι συνάδελφοι, οι οποίοι μέσα στη βροχή πώς να συνεχίσουν μετά τη βάρδιά τους, έπρεπε να πάνε σπίτι τους, να αλλάξουν για να συνεχίσουν τη βάρδιά τους. Πριν αποφασιστεί η λύση αυτή, το πλήρωμα του ασθενοφόρου περίμενε καρτερικά τον οδηγό, ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες για να τον εντοπίσουν. Ο οδηγός του υπαίτιου οχήματος, όσο και ενός ακόμη που ήταν σταματημένος στην απέναντι πλευρά, δεν εντοπίστηκαν ούτε από την τροχέα που έφτασε στο σημείο για να βεβαιώσει παράβαση παράνομης στάθμευσης κόστους 20 ευρώ. Οι διασώστες αναγκάστηκαν να διανύσουν απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων υποβροχή, προσπαθώντας να προστατέψουν τον ήδη ταλαιπωρημένο ασθενή. Η απογοήτευση των ίδιων και των συναδέλφων τους ήταν εύλογη, αφού ανάλογα περιστατικά είναι κομμάτι της καθημερινότητας για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ιδίως σε περιστατικά στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο το θέμα της καθημερινότητας, είναι το θέμα ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια παιδεία. Δυστυχώς, οδηγική παιδεία και συνείδηση για τους περισσότερους από εμάς δεν υπάρχει.